Χρόνια πολλά, καλή χρονιά καταρχάς, με δύναμη, με υγεία σε εσάς, στις οικογένειές σας. Και το λέω, στη συνάντησή μας γίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο. Ήδη το 2024 δεν μπήκε καλά γενικά. Η κυβέρνηση ετοιμάζει μια σειρά αντιλαϊκά, αντεργατικά νομοσχέδια που κλείτουν γενικότερα στην ουσία το λαϊκό εισόδημα, δηλαδή επί της ουσίας αυξήσεις στις τιμές δεν υπάρχουν, μείωση επί της ουσίας πάλι των φόρων δεν υπάρχει. Η ακρίβεια καλπάζει, τα ξέρουμε αυτά, τα ζούμε κάθε μέρα με τις ανατιμήσεις, με τον πληθωρισμό, και βεβαίως συνεχίζονται όλα αυτά τα ζητήματα που το ΚΚΕ βάζει σε προτεραιότητα στην ατζέντα του αυτή την περίοδο ακόμα πιο έντονα και πιο δυναμικά, που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, τα μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων, τις επαναπροσλήψεις εργαζομένων, γιατί η εργοδοσία έχει γίνει ασίδωτη, βέβαια με ευθύνη των νόμων που έχουν περάσει οι διάφορες κυβερνήσεις και η τελευταία κυβέρνηση, ανάλγητη εντελώς απέναντι στους εργαζόμενους και στα δικαιώματά τους. Και μαζί με όλα αυτά βεβαίως που αφορούν την εργατική λαϊκή οικογένεια, ξέρετε ότι έρχεται και το νέο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια επιχειρήσεις δηλαδή, που πάλι θα πληρώνει ο εργαζόμενος από αυτά που δεν έχει. Έρχεται νομοσχέδια και νόμοι με τεράστιες ελλείψεις ξανά στον τομέα της υγείας. Οι προσλήψεις που λένε ότι θα κάνουν δεν φτάνουν για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και ξέρετε ότι όλα εκτός από τον COVID και οι γρήπες, οι ιώσεις, οι πνευμονίες είναι σε έξαρση αυτή την περίοδο και είναι μπροστά μας ακόμα ο χειμώνας. Ουσιαστικά δεν έχουμε ήδη χειμώνα. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα τα θέτουμε στην επικαιρότητα και στις προτεραιότητές μας είναι το δικό σας ζήτημα. Και μάλιστα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου τα προσχήματα έχουν πέσει πλέον. Δηλαδή με την απόφαση του εφετείου της Στράγκης και προηγούμενες αποφάσεις, αλλά τώρα η τελευταία απόφαση του Οκτωβρίου, που λέει ότι είναι παράνομες, καταχρηστικές οι ομαδικές απολύσεις που έκανε η εργοδοσία των λοιπασμάτων και ότι πρέπει να επαναπροσληφθούν όλοι ανεξαιρέτως και οι 115 εργαζόμενοι που απολύθηκαν καταχρηστικά, μαζί με όλα τα δικαιώματα που έχουν. Για τα εργασιακά, για τις υπερημερίες, για τα μια σειρά ζητήματα, τέτοια θέματα που έφυξε το δικαστήριο κλπ. Μάλιστα και η ηθική βλάβη έχει βάλει από ό,τι διάβασε. 5.000 ευρώ η εργοδοσία να σας αποζημιώσει. Άρα έχετε ένα θέμα στα χέρια σας. Θέλω να πω από εξαρχής, θα σας ακούσω βέβαια, θα μιλήσουμε και για άλλα που χρειάζεται να κάνουμε, να ακούσουμε και τις απόψεις σας. Αλλά να σας πω ότι αυτό το ζήτημα εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή πρέπει να υλοποιηθεί εδώ και τώρα η δικαστική απόφαση. Τελεία και παύλα. Δεν χωρά δεύτερη συζήτηση σε αυτό. Και σε αυτό θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και στη Βουλή, ξέρετε άλλωστε. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, είμαστε δίπλα σας, συμμετείχαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις, κάναμε παρεμβάσεις στη Βουλή. Θα το παλέψουμε από τη μεριά μας και εμείς όσο μπορούμε περισσότερο. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω ξανά, να τα συζητήσουμε αναλυτικά, να σας ακούσουμε και να δούμε πώς θα κλιμακώσουμε την πορεία αυτή της αλληλεγγύης, ώστε να υλοποιηθεί το έτοιμά σας.